φυγατή από τη στεριά. Φυγατή από τη στεριά τι σήμαινε? Ότι ορμούσαν, πραγματοποιούσαν Ρεσάλτα και Γιουρούσια στα πλοία που περνούσαν κοντά σε αυτές τις μάνες. Δράστες ήταν οι κακαβούλιδες. Τους έλεγαν έτσι γιατί όταν έκαναν επίθεση, έβαζαν στο κεφάλι τους μία σιδερένια χύτρα για να προστατευτούν. Ποια ήταν όμως η διαδικασία? Οι πειρατές έμεναν στη στεριά, παραμόνευαν κρυμμένοι μέσα σε σπηλιές και στα ανοίγματα των βράχων, κοίταζαν προς το πέλαγος να βρουν τα πλοία. Όταν τα εντόπιζαν, περίμεναν να πέσει το φως της ημέρας. Ήταν πάγια τακτική όταν υπήρχε το απόλυτο σκοτάδι, δηλαδή υπήρχε η μεγαράδα, ένα κοπάδι από ζώα, στο οποίο έδιναν λιχνάρια στο λαιμό, άπαιζε σαν ένα μικρό κορδουδάκι. Μόλις το βλέπε το πλοίο αυτό, τις πιο πολλές φορές έπεφε στο δόλωμα. Γυρνούσε δηλαδή την πορεία του προς τα φώτα. Όταν αυτό το καταλάβαιναν οι πειρατές, έπαιρναν αυτό το κοπάδι και το μετακινούσαν εσωτερικά του όρου. Μετά το σταματούσαν μέχρι να μπει καλά το πλοίο μέσα στον όρο, όπου έσβηναν τα φώτα. Οι καπετάνοι μπερδεύονταν, έκαναν τον προσανατολισμό τους και τα καράβια έβγαιναν στη στεριά. Τότε οι πειρατές έκαναν την επίθεσή τους, τα λαιλατούσαν και έπαιρναν ό,τι έβρισκαν. Όλα αυτά όμως στη στεριά. Στη θάλασσα ίσχυε ο νόμος του Σάσαρη, του πειρατή από το Μέζαβο.